samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχω να σας πω είναι ότι υπάρχουν δύο άδειες, έχουν εκδοθεί δύο άδειες. Αυτές που είχαν εκδοθεί δηλαδή μέχρι πέρσι το χειμώνα όταν λειτουργήσαν δύο. Ναι. Υπάρχει μία τρίτη που είναι στα Σκαριά και υπάρχουν και διαβουλεύσεις μεταξύ του Πυρενλογίου και των Ελαιοτριβέων για να δεχθεί την πυρήνα από διφασικά ελαιοτριβεία. Για να εξηγήσουμε στον κόσμο, τα διφασικά είναι αυτά που βγαίνουν το λάδι και μέσα στην πυρήνα υπάρχει και ο κατσίγαρος, δηλαδή αυτό το υγρό. Η πυρήνα βγαίνει σε μορφή πιο υγρή από ό,τι βγαίνει στο τριφασικό. Το τριφασικό είναι λάδι, πυρήνα και νερό. Το διφασικό είναι λάδι και πυρήνα μαζί με τα υγρά της. Αυτά είναι σε μια διαπραγμάτευση να τα δεχθεί το Πυρηνολογείο. Εφόσον μας προσκομίσουν χαρτί όσοι έχουν διφασικό ότι το δέχεται το Πυρηνολογείο, θα πάρουν και άδεια. Ναι, nice. Αλλιώς θα μείνουν αλλιώς, αυτά τα δύο, τρία πόσα. Αλλιώς θα μείνουν αυτά τα δύο, δεν ξέρω τι θα γίνει, διότι πραγματικά αντιμετωπίσαμε και ζήτημα πολεοδομικό, διότι με το χωροταξικό, διότι δεν βγάζει άδειες η πολεοδομία, δεν πάνε σε σημεία τα οποία επιτρέπουν οι ζώνες, οι οικιστικές. Ναι. Οι οικιστικές ζώνες όμως δεν είναι κάτι καινούριο, οι οικιστικές ζώνες υπήρχαν ανέκαθεν, γιατί δεν είχαν εφαρμοστεί. Ναι, γιατί όσο πάνε τα χρόνια στενεύει και η νομοθεσία, Μιχάλη. Ενώ από τα προηγούμενα χρόνια θα μπορούσαν να τα είχαν κάνει αυτά, δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια χειροτερεύουν τα πράγματα. Μάλιστα. Υπάρχει μια κάποια ημερομηνία μέχρι την οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αυτές που θέλουν να πάρουν άδεια? Μέχρι την αρχή της ελαιοκομικής περίοδου. Δεν έχουμε βάλει κάτι. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είχε πάρει απόφαση ότι μέχρι τον πέρυσι τον Ιούλιο θα είχαν καταθέσει, τον Ιούλιο μας πέρασε, θα είχαν καταθέσει όλοι οι χαρτιά για να γίνουν σύνομοι. Δυστυχώς δεν είδα μεγάλο ενδιαφέρον. Πέρα από αυτό που σας λέω. samostimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.